αποφύγετε ότι κάποιοι Ο γενικός σας καλωσορίζω στο 12ο τακτικό συνέδριο της ΠΕΑΣ και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Το διεκδικητικό μας πλαίσιο, παρά την προσπάθειά μας, περίπου 5 χρόνια και μετά από 4 συνέδρια, παραμένει σχεδόν στο σύνολό του σε ισχύ. Με την τετραετία που πέρασε να μας αφήνει απόνερα μια κληρονομιά εκ προημίου ναρκοθετημένη σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το ΛΑΜΔΑ Σίγμα και τα στελέχη του. Καμιά προσπάθεια για διάλογο. Καμιά προσπάθεια προσαρμογής όσων απένιναν μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Δεν τους αγγίζει ούτε η διαφορετική από αυτούς προσέγγιση των καταστάσεων από τη νέα πολιτική ηγεσία, ούτε η ιδεολογική διαφορά τους, ούτε όσα συνυπέγραψαν, αποδέχτηκαν ή πρότειναν. Πρέπει καθημερινά να τα αμφισβητούν και παρόλα αυτά συνεχίζουν. Θύμα, το ΛΑΜΔΑ ΣΥΓΜΑ βγαίνει βαθιά πληγωμένο από το γεγονός ότι η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία δεν ήταν κοντά στο προσωπικό. Αλλά αντίθετα, σε κάθε ευκαιρία δεν δίστασε να του επιρρύψει ανύπαρκτες ευθύνες. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Γιάννη Πλαγιωτάκη, άλλαξε ό,τι μπορείς να αλλάξεις, χωρίς δισταγμούς και συμβιβασμούς. Ανατάξτε την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο των εκπροσώπων του σώματος και του νέου αρχικού ΛΑΜΔΑ ΣΥΓΜΑ που εσείς θα εκπροσωπήσετε. Το 10ο συνέδριό σας, το οποίο ορθώς τονίσατε ότι πραγματοποιείται για μια ακόμα φορά στην επαρχία, διότι εδώ χτυπάει η καρδιά του λιμενικού σώματος, τις λιμενικές αρχές, είναι πολύ βασικό πρώτον να δούμε από κοντά τα προβλήματα, διότι αν δεν γνωρίζεις τα προβλήματα δεν μπορεί να τα λύσεις και βεβαίως ιδιαίτερα στο Ανατολικό Αιγαίο χτυπά η καρδιά του. Η προσφορά του ελληνικού σώματος, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής αυτοφυλακής είναι διαχρονικά αναμφισβήτητη και κοινωνικά αναγνωρισμένη, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική περίοδο που στην πρώτη γραμμή των προσφυγικών ροών τα στελέχη του λιμενικού σώματος αποδεικνύουν καθημερινά τον επαγγελματισμό τους, την αυτοσύνη τους, το ήθος, την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια και τον καθημερινό αγώνα που καταβάλλεται κάτω από πραγματικά δύσκολες και αντίξωες περισσότερες φορές συνθήκες, στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη, της πατρίδας. Μια χώρα με την αυτοσύνη της Ελλάδας, με τα εκτεταμένα παράλια και τη θέση της στο κρίσιμο σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, είναι προφανές ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει να προστατεύσουν ακριβώς αυτό το υψηλό αγαθό μας, τα όρια της πατρίδας μας, την ασφάλεια της θαλάσσιας κίνησης και αυτό δεν είναι άλλο από το Η κυριότερη ευθύνη που φέρει, θεωρώ ότι η εποχή, επειδή τα σώματα ασφαλείας, είτε η λιμενική, είτε η πυροσβέστες, είτε η αστυνομική, έχουν προσφέρει ήμουν προθέστητα. Πάρα πολλά. Είτε ο ίδιο το κράτος θα προσπαθεί αυτούς τους ανθρώπους να τους στέλνει, όπως λένε οι δικαστικές αποφάσεις, στη διαφθορά. Θα είναι ζητήματα. Και πρέπει να υποχωρήσει ένα συντάγμα. Διότι η πετυχημένη κυβέρνηση και ο πετυχημένος υπουργός είναι στο σύνολο των πραγμάτων. Όταν και το προσωπικό του που φέρει το αποτέλεσμα στην κοινωνία, το διαφυτάει, το προστατεύει και το ενισχύει. Απαντήστε συστηματικά στα χνάρια, γιατί έχουμε συνηθίσει όσον αφορά και εγώ και ο πρόεδρος του ΟΑΣΥΝΑ, είμαστε σε εισαγωγικά τα κακά παιδιά, α το πούμε έτσι, του συνδικαλιστικού μηνύματο που κατέβηκε την πράξη από τα πόδια. Αν και ο πυροσβέστη, δεν είμαι πάντα πυροσβέστη σε τέτοια συνέδρια. Να σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Αστυνομίας του κ. Καζαμάνη Χατζημακαγιάννη. Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα γίνει για την επικινδυνότητα των επαγγελμάτων μας. Θα ευχολόγια, αλλά μέχρι σήμερα τίποτα. Θα ήθελα να ήταν εδώ ο Υπουργός να αναφερθεί σε αυτό, να αναφερθεί στο νέο μισθολόγιο